Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθώ δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Εν ώψη της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού του 2018, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα λαϊκή συνέλευση στο Πυλί, στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμαρχος ΚΟ Γιώργος Κυρίτσης επισήμανε πως στόχος είναι η βελτίωση της εικόνας του νησιού με έργα που αφορούν στην ποιότητα ζωής των πολιτών με τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας πως αυτά που λέμε θα τα κάνουμε. Στην εισήγησή του για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων στο Πυλί, ο Δήμαρχος τόνισε ότι δεν ερχόμαστε εδώ για να υποσχεθούμε κάτι που δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, αλλά μέχρι να δούμε τι έργα έχει ανάγκη η περιοχή και για να τα υλοποιήσουμε. Στόχος Δημοτικής Αρχής είναι να βελτιωθεί η κατάσταση και η εικόνα του νησιού. Αναφέρθηκε επίσης στη σχέση Εκκλησίας-Δήμου, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση εξαιτίας των πρακτικών των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, ενώ για το hot spot ανέφερε πως δεν κάνουμε πίσω από την διαφωνία μας για την εγκατάσταση στο hot spot και θα είμαστε απέναντι στην προσπάθεια που θα κάνουν να φέρουν καράβια μεταναστών στα λιμάνια μας ή να δημιουργήσουν νέα hot spot στο νησί. Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να εκφράσει τη χαρά και ικανοποίησή του για τους συνεργάτες του τόσο στα κοινοτικά συμβούλια όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή την περίοδο που περνάμε πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολλοί κόσμος αγωνίζεται καθημερινά για να επιβιώσει, να βρισκόμαστε, όσοι βρισκόμαστε κάθε φορά και όσοι έχουν υπομονή και χρόνο για να συζητούμε για όλα αυτά που μας απασχολούν και για όλα αυτά τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση σε όλα τα χωριά και στην πόλη, σε όλες τις πόλεις, γιατί οι πόλεις είναι πια και τα χωριά μας. Και βεβαίως, βελτιώνοντας την κατάσταση, να βελτιώσουμε και τις συνθήκες ζωής των πολιτών, έτσι ώστε να νιώθουν ευχάριστα σε μια περίοδο που, θα το πω Άγιοι Πατέρες, τελικά μόνο στο Θεό ελπίζει ο κόσμος και το Θεό παρακαλεί να τον έχει καλά, παρακαλεί ο καθένας μας να τον έχει καλά για να μπορέσει να ξεπερνά τις δυσκολίες. Η μέχρι τώρα συνεργασία όλων μας, πολιτών, Δήμου, Εκκλησίας, πολιτιστικών, αθλητικών φορέων, σωματείων, είναι καθοριστική στο να περνάμε το μήνυμα της ενότητας και της μάχης για να ξεπεράσουμε τα δύσκολα. Το μόνο που δεν επιστοχωρούμε και είμαστε κάθετοι είναι η εγκατάσταση και η λειτουργία του hot spot και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι πήραμε αυτή τη θέση και μετά από 2 χρόνια και οι άλλοι 4 δήμαρχοι έρχονται στα λόγια τα δικά μας και οι άλλοι προσπαθούν τώρα να δουν τι θα κάνουν και βεβαίως το χειρότερο απ' όλα πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση από τα καράβια που θα φέρουν να βάλουν να κάνουν hot spot στα λιμάνια μέχρι το αν θα κάνουν καινούργια ή όχι. Θεωρώ ότι πετύχαμε πάρα πολλά και αυτά οφείλονται πρώτα στα τοπικά συμβούλια που παλεύουν καθημερινά, δεύτερον σε εσάς τους ίδιους, λέω πρώτα τα τοπικά συμβούλια γιατί αυτοί τραβούν πρώτα το πρώτο κύμα της μουρμούρας και των παραπώνων του κόσμου και μετά οφείλονται στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι ελάχιστοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν μείνει, γιατί τότε στην κοινότητα μπορεί να είχαμε 15-20 ανθρώπους, αλλά από τότε που ήταν η κοινότητα μέχρι τώρα, είτε με τους νόμους περί των συνταξιδοτικών, είτε γιατί το προσωπικό μεγάλωσε και πήρε σύνταξη, έχουμε μείνει με το λιγότερο από το 50% της δύναμης που θα έπρεπε να έχει ο Δήμος. Στο Πυλί, έργα που ολοκληρώθηκαν, περιλαμβανομένων και των χρηματοδοτούμενων 7, σε εξέλιξη 4 και σε φάση δημοπράτησης άλλα 4. 15 έργα που έχουμε προγραμματίσει αυτή την περίοδο. Από αυτά τα 15 έργα είναι 1,5 εκατομμύριο η 1.400 η αξία τους, δηλαδή 1.400.000 βάλαμε στον Πυλί. Από αυτά έχουν απορροφηθεί 869.870.000 και μείνουν άλλα 500.000 για να απορροφηθούν για να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι των μέχρι τώρα έργων. Και βεβαίως αν βάλουμε και αυτά τα οποία αφορούν και τις δύο κοινότητες Ασφενδίου και Πυλίου, είναι 500 χιλιάρικα τα λεφτά τα οποία θα διαθέσουμε, έχουν απορροφηθεί 183 και μένουν άλλα 293. Τώρα, γιατί δεν... Ένα μεγάλο μέρος των έργων που δεν φαίνεται, το κάνει από μόνη της η κοινότητα. Και θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό. Στο πρώτο διάστημα που ανέλαβε ο Χριστόδουλος, το 2014-2015, μου λέει, ρε Δήμαρχε, έχω ένα
άχτη από την προηγούμενη περίοδο. 5 φώτα ήθελα να βάλω στον Άγιο Γιώργη. Αυτά πάνω από τον Άγιο Γιώργη, 2 δρομάκια πέρα. Λοιπόν, και είδα και έπαθα να τους πείσω και δεν με αφήνανε να προχωρήσω και να τα κάνω. Να τα κάνω. Του λέω, ρε Χριστόδουλε, με ρωτάς. Αν έχεις τη δυνατότητα να τα κάνεις, μόνο σου τα με ρωτάς. Τα έκανες ένα μήνα μέσα και τα τελείωσε. Του λέω, ρε, βγάλε ένα δελτίο τύπου να δεις ότι τα έκανες. Γιατί μου λέει, τα βλέπει ο κόσμος. Δεν είχαμε φως και τώρα έχουμε φως στην περιοχή. Τέτοια. Όπως και την πλατεία στο Χαρμίλι. Όπως και την πλατεία στο Χαρμίλι, στον. Το σχολείο στο Αμανιού που έχει πλήρες ανακαινιστεί. Δεν τα πεις όμως αυτά. Και φιλοξενούμε τα παιδιά του συλλόγου του Αμπελί και τις τουαλέτες. Δεν τα πεις όμως αυτά. Όπως και στο γήπεδο που πάει και βάζει από την κοινότητα και από την Μραμίνα. Κάναμε το κοινικό γήπεδο. Λοιπόν, αυτά όλα είναι μικρά έργα που γίνονται από την κοινότητα και δεν περιλαμβάνονται εδώ μέσα, που είναι από τα λεφτά που η κοινότητα μπορεί να επενδύσει και να κάνει και να δείξει, αλλά που, επειδή ξαναλέω, είμαι πολύ υπερήφανος για τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια που έχω, έχουν οι άνθρωποι τη διάθεση και λένε θα το προχωρήσουμε και θα το κάνουμε. Θα σπάσουμε τα αυγά και θα το κάνουμε. Οι προτάσεις οι οποίες έχουν έρθει για τα νέα έργα στο 18 εξακολουθούν να σηματοδοτούν τις ανάγκες τις οποίες σας ξαναλέω. Ό,τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει, θα αλλάξει και ό,τι άλλο πρέπει να προσθέσουμε, να το πείτε και να το προσθέσουμε συμπληρώνοντάς το ή μεταφέροντας λεφτά από κάποιο κωδικό σε κάποιον άλλο προκειμένου να δημιουργηθεί. Οι προτάσεις λοιπόν αφορούν στην κατασκευή πεζοδρομίων και άλλων περιοχών στο Μαρμάρι και ηλεκτροφωτισμό από το εστιατόριο Δίδυμη ως το καφενείο του Πάχου, από το εστιατόριο Χόντρου προς το εστιατόριο, τα είπε ο Χριστόδουλος, Πανταλέων, από το ξενοδοχείο Πιλίν Μπέι προς το εστιατόριο Πανταλέων, από το κατάστημα Διακαντώνη προς το Τινκάκι, από το πεζοδρόμιο, της Παραλιακής Οδού Μαρμαρίου, από την καφετέρια του συγχωρεμένου του Γαλινού, του γιου του τώρα, του Στέφανο, στο Magic Life, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο κατάστημα Πανταλέων και θα έλεγα και τη διαμόρφωση στο τέλος του δρόμου κάτω προς το Μαρμάρι, δηλαδή όπως φτάνουμε στο τέλος του δρόμου προς τα κάτω εκεί, Χριστόδουλε, που θα γίνει η σκάλα, πρέπει να περιλάβουμε και μια μικρή παρέμβαση με φωτισμό καλύτερο από αυτόν τον οποίο έχουμε μέχρι τώρα. Νέα τεχνικά έργα αφορούν στις διευθετήσεις των ποταμών και των δρόμων και των χαντακιών στην περιοχή του Αμανιού, του Αγίου και του Αγίου Γεωργίου. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχετε σε αυτά, εάν θέλετε να ξαναγυρίσουμε πίσω τους πίνακες να τα δείτε και να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάτι. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό κάτι που δεν το σκέφτηκε η κοινότητα ή που δεν το σκέφτηκε κάποιος να το πει στην κοινότητα για να το προτείνει, να το πούμε τώρα, να το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό μειώνοντας κάποιους κωδικούς σε κάποια έργα και να ανεβάσουμε κάποιους άλλους, έτσι ώστε να μπει στον προγραμματισμό για να γίνει. Δεν είναι δεδομένο ότι από όλα αυτά που καταγράψαμε, στη χρονιά που θα μας τρέξει, 3 θα προλάβουμε να δημοπρατήσουμε και να ξεκινήσουν οι εργασίες, όμως η ζωή συνεχίζεται, που σημαίνει ότι όπως τώρα ξεκινούν έργα του 16 γιατί καθυστέρησαν, τέτοια εποχή του χρόνου θα ξεκινούν έργα του 17 που θα ολοκληρωθούν το 18. Οι διαδικασίες και οι λογικές εργασιών του Δήμου, των Δήμων και της Διοίκησης γενικά δεν σταματούν, συνεχίζουν. Και την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά φτάνει να μπουν σε ένα κανάλι και να μπορούμε να τις παρακολουθούμε και να τις επισπεύδουμε ή να θέλετε να τις να πιέζουμε αυτούς που πρέπει να το κάνουν. Επίσης, στη Λαϊκή Συνέλευση στο Πιλί τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Χριστόδουλος Τσαμπουνιάρης, ο οποίος αναφέρθηκε στα έργα που έγιναν και αφορούν στην ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα προτινόμενα έργα που συζητήθηκαν στο τοπικό συμβούλιο, που είναι το ρημοτομικό πηλίου, η κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, διανοίξεις δρόμων, ασφαλτοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμός, τυχεία ποταμών και άλλα έργα που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Εν ώψη της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού του 2018, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα Λαϊκή Συνέλευση στο Πιλί. Ο πρόεδρος της κοινότητας, κ. Τσαμπουνιάρης, αναφέρθηκε στα θέματα της καθημερινότητας, στα έργα που έγιναν αλλά και σε αυτά που πρόκειται να γίνουν, με κυριότερα την ανάπλαση της πλατείας στο Μαρμάρι, ασφαλτόστρωση δρόμων μέσα στο χωριό, ενώ τόνισε και την ανάγκη δημιουργίας νέου δημοτικού σχολείου αλλά και νηπιαγωγείου. Εγώ ήθελα να πω λίγο για την καθημερινότητα. Για τη χρονιά που έφυγε και φέτος την κρατήσαμε σε ψηλά επίπεδα και μέσα στο χωριό αλλά και στην τουριστική ζώνη. Πιστεύω ήταν κάτι που το είδατε κι εσείς
και στην καθαριότητα και στον υπερφωτισμό και τώρα τις τελευταίες μέρες που έχουν ξεκινήσει τα ποτάμια, τους καθαρισμούς και γενικά όλες οι σκήτες και πολλά άλλα. Θα με επιτρέψετε να σας πω για κάποια έργα που έγιναν για φέτος στο χωριό μας και να ξεκινήσω με το νέο δρόμο που φτιάξαμε στο Μαρμάρι, νέα ασφαλτόστρωση δηλαδή από τις γκασονιέρες του Πίκουλα του Δημήτρη έως και τον παραλιακό δρόμο. Ανοίξαμε ένα νέο δρόμο γύρω στα 400 μέτρα στα βόρεια κάτω από τη λίμνη. Τελείωσε τα τυχεία στήριξης στο Χάνταγκα, στα βόρεια, απέναντι από το πολιτιστικό. Σχεδόν τελείωσε το γεφύρι του Αγίου Στεφάνου και έχει μείνει φάση μόνο της ασφαλτόστρωσης δεξιά και αριστερά, γύρω στα 30 μέτρα στη μία πλευρά και 70 προς τον βιολογικό ή άλλη πλευρά, να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο. Τελείωσε το τυχείο στο ηνικία του στούπου, στο δρομάκι, αυτό που είχε πάθει η καθίστηση ο δρόμος στην τελευταία βροχή τον Μάρτιο. Αυτό τελείωσε πριν μερικές μέρες και αυτό. Είμαστε σε μία φάση στο πολιτιστικό, σε εξέλιξη, πλήρες αναγέννηση, πιστεύω το γνωρίζετε όλοι. Και εδώ τώρα, να μην ξεχάσω να πω ότι βάψαμε όλα τα σχεδόν το σχολείο, το δημοτικό και μέσα και έξω, το νηπιαγωγείο και κάναμε παρεμβάσεις όπου χρειαζόταν και στον παιδικό σταθμό. Φέτος, μέσα στο καλοκαίρι, κάναμε επανασπορά το γήπεδό μας εδώ στο Πηλή. Και αγοράστηκε αυτό το οικόπεδο που είναι μέσα η προκάτ τάξης στο δημοτικό προς τα νότια. Πλέον και αυτό το πρόβλημα που είχαμε τελείωσε. Τώρα, θα πω μερικά προτινόμενα που προτείνει εδώ η κοινότητά μας και έχει να κάνει με το Γενικό Πολεοδομικό, ο καθορισμός οικισμού Μαρμαρίου, η ρημοτόμηση οικισμού Πηλίου. Προτείνουμε κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου, δεύτερου νηπιαγωγείου. Δήμαρχε, αυτό τα βάζουμε κάθε χρόνο, αλλά είναι ένα πρόβλημα και το δημοτικό και το νηπιαγωγείο που πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα. Προτείνουμε ανάπλαση πλατείας στο Μαρμάρι, την ανάπλαση της παλαιάς παιδικής χαράς εδώ στον Άγιο Γιώργη και θα ξεκινήσει και μέσα στο νέο έτος, πιστεύω η διαδικασία έχει προχωρήσει, θα προχωρήσουν πολλά δρομάκια που έχει να κάνει μέσα στο χωριό μας. Όπως είναι το δρομάκι που πάει το δρομάκι που πάει ο δρόμος του γήπεδου μέσα, το δρομάκι που πάει του Πίκουλα, του καφετέρια προς του Φώτη, το Ισκόρι στο σπίτι της Βαλάντος, του Ρούφα του Παντελή που πάει προς του Σάβα του Μαλάκωνα, στο ταχυδρομείο του Χαντζηβασίλη, το ταχυδρομείο που πάει προς τα Ταπάχανα, όλα αυτά πιστεύω ότι μέσα στο νέο έτος, εδώ τα λέω να τα ακούσει και ο Δήμαρχος, πρέπει να προχωρήσουν και να ασφαλτωθούν ή αντίστοιχα κάποια που έχουν να γίνουν με σταμποντά. Μέσα στο νέο έτος πρέπει οι Δήμαρχοι να γίνουν και τα τυχεία αυτά που εγκρεμούν των ποταμιών και εδώ στον Άγιο Γιώργη πίσω και στα νότια και στα βόρεια, όπως έχουμε υποσχεθεί, και στο Χάνταγκα. Αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε δει, έχει ξεκινήσει το δίκτυο του ηλεκτροποντισμού στην περιοχή του Μαρμαρίου, από το ξενοδοχείο Πιλίν Μπέι προς το κατάστημα του Πανταλέων. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει και το πεζοδρόμιο, πάλι το κατάστημα του Πανταλέων, μέχρι και το κατάστημα του Χόντρου του Μαρίνου.
Προτείνουμε βέβαια και τον ηλεκτροφωτισμό από εδώ τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου έως και το κατάστημα του Σταυρόπουλου στο Αμανιό. Και να πω και για το πεζοδρόμιο που είναι από το Μαρμαγιούτο δρόμο, αυτό που ήδη έχει ξεκινήσει από το Τιγκάκι που πρέπει να ολοκληρωθεί. Προτείνουμε και πέρσι το προτείναμε και φέτος ένα νέο συντριβάνι στο Πυλί. Εντάξει, Δήμαρχε, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο. Είπα ήδη αρκετά πάνω στο μακάρι να τα καταφέρουμε, να τα κάνουμε και του χρόνου να είμαστε εδώ και να μιλήσουμε με άλλοι που ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Μινάς Κιάρης, παρευρέθηκε στη Λαϊκή Συνέλευση και αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα της ΔΕΙΑΚ στο Πυλί που άλλαξαν τις συνθήκες καθημερινότητας με έργα στις γειτονιές, στο αρδευτικό, στη συντήρηση των γεωτρήσεων, στην ολοκλήρωση του αποχετευτικού, στην αναβάθμιση του οικισμού, με έργα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Αναφέρθηκε στα έργα που θα γίνουν, όπως ο αυτόματος τηλεέλεγχος των γεωτρήσεων και τις νέες γεωτρήσεις στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Απίθυνε κάλεσμα σε όλους τους κατοίκους να συνδεθούν με το αποχετευτικό και να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις της ΔΕΙΑΚ και οι κάτοικοι να βάλουν πλάτη, γιατί και οι πολίτες έχουν κοινωνική ευθύνη. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Μινάς Κιάρης αναφέρθηκε σε όλα τα έργα που έχουν γίνει στο Πυλί και στο Μαρμάρι, ενώ αναφέρθηκε στις προβλέψεις του τεχνικού προγράμματος της ΔΕΙΑΚ για την περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αποχετευτικό και στις συνδέσεις που πρέπει να τρέξουν το γρηγορότερο, ενώ αναφέρθηκε και στις ευνοϊκές ρυθμίσεις δόσης και τη διευκόλυνση των κατοίκων για τη συνδέση με το αποχετευτικό. Ο σχεδιασμός ήταν στην κατεύθυνση να αλλάξουμε την κατάσταση εντός του οικισμού και να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής στις γειτονιές. Εκεί που πονούσε το Πυλί, πάντα πονούσε εκεί και εξακολουθεί να πονά. Αναφέρω συνοπτικά τα κυριότερα τι έχει γίνει. Ίσως αυτό. Αναφέρω συνοπτικά τα κυριότερα τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ο δρόμος στην Αγία Μαρίνα. Ο ποταμός, το ένα τμήμα στο Χάντακα, η παιδική χαρά που τελείωσε πίσω από τον Άγιο Γιώργη, το πολιτιστικό που τελειώνει αυτές τις μέρες, ο νέος δρόμος με άσφαλτο στο Μαρμάρι, το δίκτυο Βρύου στην Αγκυναροπή, το τυχείο Σταμανιού που τελειώνει αυτές τις μέρες, τα γεφύρια και ο δρόμος προς το βιολογικό Σταμανιού που προχωράνε, η μεγάλη δαπάνη για την ανάταξη του συστήματος άρδευσης. Εκεί πραγματικά η ΔΕΙΑΚ επένδυσε ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 160.000 ευρώ προκειμένου να ανατάξουμε συνολικά το σύστημα άρδευσης των γεωτρήσεων και της λιμνοδεξαμενής, το οποίο το καλοκαίρι του 2014 είχε διαλυθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι καθαρισμοί στη λίμνη και η συντήρηση των καναλιών που είναι σε εξέλιξη. Σήμερα, άμα περάσετε κάτω το Ιστέρνη, θα δείτε ότι εκεί προχωράμε αυτά που είχαμε πει να κάνουμε σχετικά με τη συντήρηση των Ιταλικών των καναλιών. Η επάξηση της ισχύως σε δύο γεωτρήσεις, η αλλαγή των αντλητικών συγκροτημάτων σε όλες τις γεωτρήσεις μαζί με το αρδευτικό δίκτυο στην Αμούτσα. Όλες οι γεωτρήσεις αυτή τη στιγμή είναι καινούργιες, λειτουργούν και είναι καινούργιες με την έννοια ότι έχουν φτιαχτεί από την αρχή, λειτουργούν για να καλύψουν τις ανάγκες και έχουμε και φετρίες. Το τυχείο στο Καρμίλι που ακούσατε παρά την εμπλοκή θα προχωρήσει. Η στρώση με μπετόν της πλατείας στο Σταυρό που τελείωσε, η ολοκλήρωση και η λειτουργία του αποχετευτικού. Μικρές παρεμβάσεις με τοποθέτηση μπαρών που έγιναν από την κοινότητά μας τον προηγούμενο χρόνο. Η εξαγορά του οικοπαίδου στο σχολείο του Πυλίου και τόσες άλλες μικρές παρεμβάσεις που προσθέτουν συνεχώς στην αναβάθμιση του οικισμού. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Δήμο και την ΤΕΙΑΚ, ξεπερνούν όπως είδατε στα νούμερα κόστος το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, τι έχει ήδη τρέξει και τι είναι σε τροχιά αλοποίησης, αφού έχουν τελειώσει οι διαγωνισμοί και έχουν και εγκαθίστανται το επόμενο διάστημα όπως ακούσατε εργολάβη. Το μεγάλο έργο ηλεκτροφωτισμού και πεζοδρομίου στην Αγκυναροπή, η ανάπλαση όλου του δρόμου από την καφετέρια του Πίκουλα μέχρι το γήπεδο, ασφαλτοστρώσεις σε τρία στενά εντός του οικισμού του Πυλίου, τρία τμήματα ποταμών, δύο πίσω από τον Άγιο Γιώργη, εδώ το ένα έχει ήδη δημοπρατηθεί, ένα άλλο θα μπει του χρόνου και ένα άλλο τμήμα στο Χάντακα, μια γενναία παρέμβαση που έχει ήδη εργολάβει στο Δημοτικό του Πυλίου. Συν επιπλέον αυτά που παρουσιάστηκα σήμερα και θα τρέξω το 2018. Από την ΔΕΙΑΚ τώρα τι βάζουμε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2018.
Μπαίνουν δύο μεταλλικές δεξαμενές 300 κυβικών μέτρων κάθε μία στην παλιά δεξαμενή στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί πονάμε πραγματικά στο γεγονός ότι η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι πλέον μικρή και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του τουρισμού, επομένως πρέπει να κάνουμε επεκτάσεις. Επίσης, προγραμματίζουμε μια νέα γεώτρηση εκεί ψηλά προς την περιοχή του Αγίου Νικολάου, προκειμένου να γλιτώσουμε τις ζημιές στα δίχτυα από τη μεταφορά νερού από τον κάμπο προς τα πάνω, γιατί ταυτόχρονα αυξάνουν και οι ανάγκες σε νερό στον κάμπο. Επίσης, έχει ήδη συνταχθεί μελέτη και θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα ο τηλεέλεγχος των γεωτρήσεων και των δεξαμενών, προκειμένου αυτή τη δουλειά που κάνει τώρα ο Κυρνίκος ο Παναγιωτήρης και έκανε τόσα χρόνια να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο με ρύθμιση τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού και ταυτόχρονα όλα αυτά τα δεδομένα να κατεβαίνουν στο κέντρο επιχειρήσεως του ΔΤΕΙΑ. Άφησα τελευταίο το απογοητευτικό. Είμαστε τώρα σε ένα σημείο που πρέπει να τρέξουν οι συνδέσεις των σπιτιών με τα δίχτυα αποχέτευσης. Ξέρετε όλοι τι τραβάμε καθημερινά με τα λίμματα στους ποταμούς και τους βόθους που ξεκλίζουν. Είναι στο χέρι όλων μας να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση και μπορούμε όλοι μαζί να την αλλάξουμε. Επομένως, πρέπει όλοι να μπούμε σε μια διαδικασία να συνδεθούμε το γρηγορότερο με τα δίχτυα αποχέτευσης. Εγώ σας καλώ να έρθετε, να περάσετε από την ΤΕΙΑΚ, να κάνετε τη διαδικασία σε επίπεδο χαρτιών. Δεν είναι δύσκολη διαδικασία, είναι απλή διαδικασία και εύκολη. Και τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα, όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία με το Ε9 και την οικοδομική άδεια που ζητάμε, από εκεί και πέρα μπορούν να κυλήσουν πολύ εύκολα. Η επιχείρηση είναι διατεθειμένη και έχει πάρει αποφάσεις για αυτά προκειμένου να διευκολύνει την αποπληρωμή του ποσού. Το ποσό δεν είναι μεγάλο. Να σας πω ότι για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικά το κόστος είναι περίπου 794 ευρώ, το οποίο ρυθμίζεται σε 13 δόσεις των 60 ευρώ χωρίς προκαταβολή. Δηλαδή, κάνετε τη διαδικασία, πληρώνετε 60 ευρώ την πρώτη δέωση και ταυτόχρονα γίνεται η αποπληρωμή του ποσού. Καταλαβαίνω απόλυτα την οικονομική συγκυρία, την δύσκολη. Όλοι ζοριζόμαστε. Πρέπει όμως, αν θέλουμε να πάμε σε ένα πυλί πιο κάθαρο, χωρίς τα προβλήματα εντός του οικισμού που ζήσαμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό και εμείς που έχουμε μια θέση ευθύνης, αλλά πρέπει και εσείς οι πολίτες να βάλετε πλάτη και να δείξετε την κοινωνική ευθύνη που ούτως ή άλλως έχετε. Πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι με αφορά με τον Δήμαρχο Μπροστάρη και με όλους τους συναδέλφους παλεύουμε καθημερινά να τρέξουν τα πράγματα. Έχουμε κάνει αρκετά, δρομολογήσαμε επίσης πάρα πολλά και μπορούμε ακόμα περισσότερα. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από το πρόγραμμα εγώ προσωπικά καταθέτω και την ψυχή μου και βέβαια θα κρυθούμε από όλους σας στο τέλος της πενταετίας. Στη Λαϊκή Συνέλευση του Πηλίου οι πολίτες πήραν το λόγο και αναφέρθησαν στα προβλήματα της καθημερινότητας που αφορούν στη μη επαρκή αστυνόμευση, ζητώντας πεζή, περιπολία κατά τις απογευματινές ώρες, στη δημιουργία νέων σχολικών κτηρίων, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής. Ακούγοντας τα έργα που προγραμματίζονται στο Πηλί εν ώψη της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος, οι πολίτες αναφέρθηκαν στα θέματα αστυνόμευση της περιοχής εξαιτίας των μεταναστών, στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου hot spot, αλλά και σε θέματα καθημερινότητας που αφορούν ασφαλτοστρώσεις, αλλά και στην ανάγκη δημιουργίας νέων σχολικών κτηρίων. Η ανάπλαση του χώρου εκεί από την είσοδο του χωριού, που είναι η λίμνη, που είναι ένας χώρος εκεί, μέχρι και το νεκροταφείο, και σαν εικόνα του χωριού, δεν πρέπει να γίνει κάπως καλύτερη να την βάλουμε μέσα στο χώρο αυτό. Δηλαδή, εκεί που είναι τα παπάκια, η λίμνη, δεν πρέπει να γίνει κάπως καλύτερα, να μπορούν να κάνουν οικογένειες. Εκεί μέχρι το νεκροταφείο, δηλαδή, ο χώρος θέλει. Δεν είναι εικόνα καλύτερη για το χωριό. Έχουμε παιδιά στο Λύκειο, με το καινούργιο Λύκειο, με το χώρο αυτό που έχει του πίτσι. Τι θα γίνει, θα μετακομίσει το Λύκειο ή θα παραμείνει. Θέλουμε να μας ενημερώσετε τι πρόκειται να γίνει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πηλίου, που ήταν
για τα παιδιά ένα φως και για τους μεγάλους που πηγαίναμε και δανειζόμασταν βιβλία. Είναι κρίμα να μην λειτουργεί τόσο χρόνια. Η διάρκεια του δρόμου προς το κάστρο. Από ό,τι διαβάζουμε στο ίντερνετ και ακούμε για δύο καινούργια hot spot, δεν λένε για αυτό το χώρο ή κάνω λάθος. Ο προκύψης με τους μετανάστες εδώ πέρα είναι ότι είναι ο κόσμος πάρα πολύ. Λίγη συγκέντρωση. Υπάρχουν ανάγκες ώστε να εξυπηρετηθούν και αυτοί κάποιες τουαλέτες, αστυνόμευση παραπάνω. Διαμένουμε στο κτίριο πάνω, ακριβώς από την απέναντι πλευρά, από το πίσω το παραδοσιακό σπίτι. Υπάρχει ένα έγκυμα το οποίο έχει αγοραστεί το δεκαετίας περίπου. Πολύ ωραία, έτσι, δημοτικό στο χωριό. Μακάρι να γίνει, όμως οι ανάγκες είναι άμεσες. Χρειαζόμαστε δύο αίθουσες οπωσδήποτε. Στην αρχή θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει με το καινούριο φωσικό. Και με το παλιό, αυτά τα λύματα που έχουν οι ανθρώποι, θα συνδεθεί κάποια στιγμή αυτό το κόσμο με το δίκτυο. Υπήρξε μια μεγάλη, δεν θα έλεγα κοροϊδία, είναι χοντρό το αυτό, αλλά μια λογική που καθησύχαζε τους πάντες ότι αυτό το πράγμα, αυτά τα πράγματα που γίνανε στα νησιά θα είναι προσωρινής παραμονής και βεβαίως η υπόσχεση ότι οι άνθρωποι θα φεύγουν γρήγορα. Δυστυχώς γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ούτε διαδικασίες υπάρχουν ή αυτές που υπάρχουν είναι λειψές και το προσωπικό ακόμα πιο λειψό για να κάνει τις διαδικασίες γρήγορα, είτε υπάρχει λογική που λέει ότι μπορούμε να καθυστερήσουμε όσο γίνεται αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να βρεθεί μια λύση στην Ευρώπη κλπ. Δυστυχώς υπάρχει μια αριστερή φρασιολογία αλλά δεξιά πρακτική. Γιατί στο τέλος η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε να έχει την πρακτική και την λογική του νεοκλεγέντος Προέδρου Καγκελάριου της Αυστρίας, του κυρίου Κούρτς, ο οποίος, καλά τον είπα, Κούρτς, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι κύριοι, όλοι αυτοί στα νησιά, να μην πάνε στην εδώ χώρα και από εκεί βρουν τρόπο να φύγουν. Και αυτή τη λογική την αποδέχονται και οι δικοί μας, πράγμα το οποίο αποκαλύφθηκε και στη Βουλή όταν στο ερώτημα γιατί να δίνεται ενώ μπορεί να αποφευθεί η ενδικοφανής προσφυγή, αυτά είναι δικαστική και νομική όρη, όπως λέγεται, ξέρω εγώ, γιατί τη βάλαμε εμείς μέσα στη διαδικασία του ασύλου με αποτέλεσμα προσφεύγει πρωτόδικα, προσφεύγει σε δεύτερο βαθμό, μετά κάνει τρίτη, αν το θυμάμαι καλά, ενδικοφανή, κάπως έτσι το έβαζε πίσω. Και απάντηση δεν δόθηκε. Και έρχομαι τώρα στο αποχητευτικό τους. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι υποτίθεται ότι έχουν κάνει μια εγκατάσταση μικρού βιολογικού σε ένα χώρο ο οποίος δεν απορροφά και όλα αυτά ξεμπλούν, για να το πω κώτικα, έξω. Τελευταία, με όλο τον καυγά και όλη τη φασαρία και τις επιστολές και την προσφυγή που έχουν κάνει οι πολίτες για την εγκατάσταση αυτή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ασύλου, η οποία μου ζήτησε να του στείλουμε κοστολόγιο και του στείλαμε ένα κοστολόγιο για να συνδεθούν με το δίκτυο. Ήδη έχουμε κάνει, Κώστα, μια διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία. Ζητήσαμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από συμπολίτες μας, αν έχουν ακίνητα, να μας τα ενοικιάσουν, προκειμένου να φτιάξουμε την εγκατάσταση του, να εγκατασταθεί το λύκειο Ζυμπαρίου, μέχρι να μπούμε στην διαδικασία κατασκευής λυκείου στο Ζυμπάρι, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, όχι να είναι τα παιδιά σε παραρτήματα όπως ήμασταν εμείς όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο, ή να μεταφέρονται από κτίριο σε κτίριο, που πολλές φορές όσο και να το φτιάξεις δεν έχει φτιαχτεί για σχολείο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον εμφανίστηκε ένας μόνο, ο οποίος δήλωσε ότι εγώ την εγκατάσταση αυτή τη δίνω, και είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης του κόστους για να φτιαχτεί, κόστος το οποίο πρέπει να αναλάβει ο ιδιοκτήτης του αγγελίου που θα μας ενοικιάσει και μετά να αφαιρείται από τα νίκια. Δεν ξέρω αν το καταφέρουμε, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι για να φτιαχτεί ένα τέτοιο κτίριο, το οποίο είναι σαν πετά, είτε είναι χτισμένο και πρέπει να γίνουν διαμορφώσεις, είσαι και της δουλειάς
ο συνάδελφος, κάνα 150 ή 200 θα το θέλει σίγουρα και αυτό με τα 3 και τα 5 χιλιάρια θα κάνουν καμιά 30 χρόνια να ολοκληρωθεί. Οπότε δεν ξέρω κάποιος αν έχετε δυνατότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Στην αντιμάχεια λοιπόν βρήκαμε την εξής λύση με τη βοήθεια του Μητροπολίτη. Κάθε παπάς είναι 4 εκεί πως είναι να λειτουργεί μία φορά τη βδομάδα τη βιβλιοθήκη, είναι και στη βιβλιοθήκη δημοτική αλλά στην εκκλησία στην Αγία Τριάδα, να κρατά τη βιβλιοθήκη, δανειστικά κλπ. Και ήταν η πρόταση του Μητροπολίτη μας στους Αγίους Αναργύρους στην Καλάμινα, εγώ θα τον πιέσω να πείσει και τους άλλους παπάδες. Λοιπόν, που δεν είναι σκουπιδότοπος. Τον χρησιμοποιούν κάποιοι συμπολίτες μας, όχι μόνο εδώ, δυστυχώς. Ο Νίκος ο Πόγιας, ο πρόεδρος της Καλάμινας που είναι εδώ, προχθές στη Λαϊκή Συνέλευση στην Καρδάμινα έδειχνε κάποιες φωτογραφίες για να δείξει τους ποταμούς που καθαρίσαμε. Εδώ έχουμε καθαρίσει ποταμούς και ένα τεράστιο έργο, ένας ποταμός, ποιος είναι Φώτη ο Θεοφού. Αυτός του Ιταλμπέρνη Καστιχάρης. Ο οποίος καθαρίστηκε ένα τεράστιο έργο που μπορεί να μην φάνηκε ένα τεράστιο για το πυλί. Ακούς Νίκο. Έδειξε λοιπόν ποταμό στην Καρδάμινα, όπου εκτός από τα ξύλα που είχαν βάλει για να μην φεύγουν τα μαντριά προς τα κάτω και κλείσαν τον ποταμό, παλέτες δηλαδή και θέλια, είχε μέσα και στρώματα και κρεβατάκια και διάφορα άλλα που κάποιος πολύ συνεπής πήγε και τα τούπαρε εκεί. Νομίζω ότι σχεδόν τα είπαμε όλα. Χαίρομαι γιατί γίνεται κουβέντα κάθε φορά παραγωγική, εγώ είπα και θα επιμείνω ότι σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη που περνούμε, η συμμετοχή όλων και η κατάθεση των απόψεων όλων είναι πολύ θετική για όλους μας, και για μας και για σας. Και θα επαναλάβω και κάτι. Παντού και σε όλη τη διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Αρχής αυτής και την επόμενη θητεία που θα είμαστε στη Δημοτική Αρχή, οι λαϊκές συνελεύσεις, γενικές συνελεύσεις για τα προγράμματα έργων ή και για άλλα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες θα γίνονται. Δέχομαι την οποιαδήποτε κριτική, πρόσωπο με πρόσωπο και την παρακαλώ να γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν είναι σωστό να βρισκόμαστε στους δρόμους και εκείνη την ώρα που έρθει ο καθένα να λέει είτε σε μένα ή σε κάποιον άλλο, και όταν έχω μια λαϊκή συνέλευση να βρίσκομαι χίλιες δικαιολογίες και να μην ερχόμαστε. Ένας έρχεται, πέντε έρχονται, 15, 35, 50 που είμαστε εδώ σήμερα, 50. 15, 15. Οι ενεργοί πολίτες πρέπει να πάρουν τη γνωστού στα χέρια τους. Εν ώψη της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού του 2018 θα πραγματοποιηθούν λαϊκές συνελεύσεις σε όλες τις κοινότητες. Σε σήμερα στις 18:30 το απόγευμα, Λαϊκή Συνέλευση Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κεφάλου. Την Κυριακή στις 18:30 στη Δημοτική Κοινότητα ΚΟ στην αίθουσα της πρώην Εβραϊκής Συναγωγής. Ενώ την Τρίτη στις 7 το απόγευμα, η Λαϊκή Συνέλευση της Δημοτικής Κοινότητας Αφεντιού θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Ζυπαρίου. Ανοίγει η συζήτηση για τη δημιουργία νέου, ενός σύγχρονου νέου και λειτουργικού χώρου λαϊκής αγοράς στην ΚΟ, στο οποίο οι παραγωγοί θα διαθέτουν τα προϊόντα τους. Ο Αντιδήμαρχος Δήμου ΚΟ, Μιχάλης Χατζικαλίνιος, με ανοιχτή πρόσκληση καλεί αγρότες και παραγωγούς προϊόντων σε συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή 5η στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ στο Δημαρχείο. Ο στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία και συναπόφαση μαζί με τους αγρότες και τους παραγωγούς για το χώρο αλλά και στο πλαίσιο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην ΚΟ. Ο Δήμος ΚΟ στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, επιδιώκει και είναι αποφασισμένος να δώσει λύση σε ένα ακόμα πρόβλημα που έρχεται από το παρελθόν και απασχολεί τους αγρότες και παραγωγούς της ΚΟ. Συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωση πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στο ξενοδοχείο Άστρων ο υπεύθυνος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Πίτσης με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών περί της εκλογικής διαδικασίας στο Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου. Συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωση πραγματοποίησε σήμερα ο υπεύθυνος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Πίτσης σχετικά με την εκλογική διαδικασία η οποία θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μας. Αναφέρθηκε στο στόχο που ο οποίος είναι η συνένωση διαφορετικών απόψεων και τάσεων, ενώ οι διαδικασίες είναι απλές και πρωτόγνωρες, καθώς θα είναι ακόμα και διαδικτυακές.
Κάλπες θα στηθούν εκτός από τις 6 στο νησί μας στην Κο, θα στηθούν στην Αστυπάλαια, στην Πάτμο, στη Λέρο, στην Κάλινο και στην Ίσυρο. Η ψηφοφορία θα αρχίσει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι. Αυτός που θα ψηφίσει την πρώτη Κυριακή θα μπορεί να ψηφίσει και τη δεύτερη Κυριακή εφόσον υπάρξει. Μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία θα δημιουργηθεί και το νέο μητρό του νέου πολιτικού φορέα. Ενώ δίνοντάς μας στοιχεία για τα εκλογικά τμήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, μας τόνισε ότι θα υπάρξουν 840 εκλογικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα και 30 στο εξωτερικό. Ο καθηγητής Αλιβιζάτος και η ομάδα του ανέλαβε ένα δύσκολο εγχείρημα που πολλοί κατά καιρούς προσπάθησαν να κάνουν, αλλά δεν είχαν ευτυχή αποτελέσματα. Δηλαδή να συνενώσει διαφορετικές απόψεις, θέσεις και τάσεις και να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα. Ίσως είναι σημεία των καιρών η σύμπλευση όλων αυτών των δυνάμεων και έχει ως κατάληξη την 12η Νοεμβρίου, δηλαδή την Κυριακή, και αν χρειαστεί την 19η Νοεμβρίου, μια εβδομάδα δηλαδή μετά. Οι διαδικασίες είναι απλές, πρωτόγνωρες ίσως, γιατί θα είναι διαδικτυακές ή μάλλον και διαδικτυακές, και αυτό το εξασφαλίζουν οι εταιρείες που το ανέλαβαν, την φερεγγιότητα και τα λοιπά, των οποίων κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου, όπως τον γνωρίζετε από παλιά, και έχουμε στήσει κάλπες σε όλα τα νησιά εκτός από τους Λειψούς και το Αγαθονήσι. Δηλαδή έχουμε στήσει κάλπη στην Αστυπάλαια, μία, στην Πάτμο μία, στη Λέρο μία, στην Κάλυμνο μία, στην Ίσυρο μία και 6 στο νησί της Κο. Μία στην πόλη της Κο που θα είναι το Χάνι, μία στο Ζιπάρι, στο δημοτικό κατάστημα, στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, μία στο Πυλί, στην πρώην αίθουσα του Τοπικού Συμβουλίου, στην Καρδάμενα, στο αντίστοιχο δημοτικό κατάστημα, το ίδιο και στην Αντιμάχια και στην Κέφαλο, στο πολιτιστικό πολύκεντρο που είναι κοντά στο πάρκινγκ. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Αυτός που θα ψηφίσει την πρώτη Κυριακή θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει και τη δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί δεύτερη Κυριακή. Όποιος δηλαδή την πρώτη Κυριακή δεν προσέλθει για να ψηφίσει, δεν θα μπορέσει να ψηφίσει τη δεύτερη Κυριακή. Να πούμε τώρα τη διαδικασία της ψηφοφορίας, γιατί επειδή ξέρω ότι σας παρακολουθούν και σας διαβάζουν ο κόσμος για να γνωρίζει. Προσερχόμενος ο πολίτης να ψηφίσει, θα τον παραλαμβάνει εθελοντής και υπάρχουν δύο τύποι αιτήσεων. Μία η απλή αίτηση του ψηφοφόρου, του απλού ψηφοφόρου, και μία άλλου τύπου αίτηση, εάν ο ψηφοφόρος θέλει να είναι και μέλος του καινούργιου φορέα που θα δημιουργηθεί. Αφού αποφασίσει, παίρνει το ψηφοδέλτιο με την ταυτότητα, την παραδίδει, περνάει στον υπολογιστή, διαγράφεται, πληρώνει 3 ευρώ και παίρνει το αντίστοιχο κουπόνι. Αυτά τα 3 ευρώ εκρίθησαν αναγκαία για να πληρωθούν τα έξοδα και να αποτελέσει και το ταμείο του νέου φορέα. Και όσοι ψηφίσουν και επιθυμούν να είναι μέλη, θα
αποτελούν το μητρό του νέου πολιτικού φορέα. Σε 8 η ώρα είπαμε ότι κλείνει η ψηφοφορία, εκτός και αν υπάρχουν, υπάρχει κόσμο που θέλει να ψηφίσει, οπότε δίνεται παράταση. Θα σας πω ότι έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα 840 εκλογικά τμήματα και επιπλέον 30 στο εξωτερικό. Όταν λέμε στο εξωτερικό εννοούμε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Αυστραλία, όπου υπάρχει έντονο το 12νησιακό και το ελληνικό στοιχείο, παράδειγμα στον Ντάρουιν. Υπάρχουν πολλοί φίλοι καλύμνοι, οι οποίοι ζήτησαν και απέτησαν να γίνει ψηφοφορία και εκεί. Νομίζω ότι σας είπα σε γενικές γραμμές πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Έξι εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν στο νησί μας για τις εκλογές του επικεφαλής του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα. Στην πόλη θα στηθεί στο Χάνι, επίσης στο Σιπάρι, στο Πυλί, στην Αντιμάχια, στην Καρδάμενα και στην Κέφαλο. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην ΚΟ εκφράζεται έμπρακτα μέσα από τις πρωτοβουλίες που παίρνει η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου. Η ΚΕΚΠΟΠΕΙΑΣ ευχαριστεί δημόσια τη διεύθυνση της σχολής ΣΑΝΚΟ, η οποία χορήγησε σε μία από σπουδάστρια υποτροφία για φίτηση στο ταχύρυθμο πρόγραμμα της μαγειρικής τέχνης 200 ωρών αξίας 2.000 ευρώ. Η νεαρή συμπολίτησά μας επιλέχθηκε με βάση αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Είναι μία πράξη που πρέπει να βρει μιμητές, γιατί η κοινωνική ευαισθησία αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή, καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΕΚΠΟΠΕΙΑΣ. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της επισκευής των λιμενικών υποδομών για την κρουαζιέρα στο λιμάνι της ΚΟ, αφού οι μελέτες υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο, ενώ στην καλύτερη περίπτωση ο εργολάβος θα εγκατασταθεί Μάρτιο με Απρίλιο. Αυτό σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα είναι έτοιμο το λιμάνι της ΚΟ να υποδεχτεί κρουαζιερόπλαια τουριστική περίοδο. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών κ. Μαυραγάνη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του τομέα. Άρχη τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή του Δεκανήσου Μάνου Κόνσολα για την άμεση αποκατάσταση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την κρουαζιέρα στο λιμάνι της ΚΟ. Ο Υφυπουργός Υποδομών, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής, αναφέρει ότι δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα έργου. Μπορώ να πω χρονοδιάγραμμα μελετών και δεν μπορώ να πω χρονοδιάγραμμα έργου, γιατί δεν έχω ολοκληρωμένη τη μελέτη στα χέρια μου. Θέλω να πιστεύω ότι θα προφτάσουμε να είμαστε έτοιμοι τη μεγάλη τουριστική περίοδο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Κόνσολας στις επιπτώσεις από το μεταναστευτικό στην κρουαζιέρα και στον τουρισμό του νησιού, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως κρουαζιέρα, τουρισμός και hot spot δεν πάνε μαζί. Παράλληλα, ο τομέαρχης τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε στα πρακτικά την πρόσφατη δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων, κ. Κόντε, ο οποίος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση της κρουαζιέρας στα νησιά που έχουν δημιουργηθεί τα hot spot. Συγκέντρωση πορεία πραγματοποίησε χθες το απόγευμα το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δεκανήσου στην Πλατεία Ελευθερίας ενάντια σε παλιά και νέα μέτρα. Συγκέντρωση πραγματοποίησε χθες στην Πλατεία Ελευθερία της ΚΟ το Εργατικό Κέντρο και τα πρωτοβάθμια σωματεία του ενάντια στα παλιά και νέα μέτρα που τσακίζουν τις ζωές των εργαζομένων, απαντώντας στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου, μιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο κ. Μητυλινιός, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων ΚΟ. Είναι από τα πολλά συλλαλητήρια που οργανώνουν σήμερα σε δεκάδες πόλεις εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία, τα οποία καλούν τους εργαζόμενους και το λαό να δώσουν αγωνιστική απάντηση ενάντια στο νέο κύμα της αντιλαϊκής αντεπίθεσης που ήδη ξεδιπλώνεται σε μια σειρά από μέτωπα, ενάντια σε παλιά και νέα μέτρα που δρομολογούνται από την κυβέρνηση και το κουαρτέτο κατά παραγγελία του κεφαλαίου. Στο στόχαστρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ προετοίμασαν τα σημερινά συλλαλητήρια, βρίσκονται τα μέτρα που προωθούνται με μοχλό, την τρίτη αξιολόγηση αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018.
Η επιτυχία των σημερινών συλλαλητηρίων συνδέεται ταυτόχρονα με τον αγώνα των εργαζομένων σε διαφορετικούς κλάδους και χώρους, ενάντια στις απολύσεις και την απληρωσιά, ενάντια στις κατασχέσεις σπιτιών και καταθέσεων λαϊκών νοικοκυριών. Συνδέεται με την πάλη και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τα λαϊκά νοικοκυριά των νησιών μας θα αναγκαστούν να περιορίσουν ακόμα περισσότερο τις δαπάνες τους, με την ακρίβεια να αυξάνεται και με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ με το ξεκίνημα του νέου χρόνου. Κάθε αξιολόγηση τσακίζει τη ζωή μας. Οργάνωση και αγώνας η απάντησή μας. Είναι το σύνθημα που συνοψίζει το κάλεσμα των σωματείων. Πολύ περισσότερο ανάμεσα σε κρεμότητες που διευθετεί η τρέχουσα αξιολόγηση περιλαμβάνονται νέα χτυπήματα που ετοιμάζει η κυβέρνηση στα απεργιακά δικαιώματα, στην οργάνωση και τη συλλογική δράση των εργαζομένων. Όχι στην κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ, έκπτωση ΦΠΑ 30% για όλα τα νησιά του Αιγαίου, κατάργηση ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, απαγόρευση πληστηριασμών για την εργατική λαϊκή οικογένεια, καμία συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμεση απεμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από όλες τις επιχειρήσεις έξω από τα σύνορα. Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω τον ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια. Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες των ανατολικών πολεμικών σχεδιασμών. Διεκδικούμε δαπάνες για κάλυψη των αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Συνεχίζουμε δυναμικά και αγωνιστικά σε οποιαδήποτε κινητοποίηση του εργατικού κέντρου κηρύξη. Υπάρχει να πούμε ότι σημαίνει πανελλαδική η συγκέντρωση αυτή. Συμμετέχουμε και εμείς σαν εργατικό κέντρο και τα πρωτοβάθμια βέβαια τα σωματεία που έχουν πάρει τις αποφάσεις. Το συλλαλητήριο συγκέντρωση αυτή στην ουσία εδώ στην ΚΟ είναι ενάντια σε όλα τα παλιά και νέα μέτρα. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Συζητήθηκε και σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά τους γιατρούς και κατά πόσο είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας τους. Και ξέρετε, δεν θα μείνει μόνο εκεί. Εμείς βέβαια το καταδικάσαμε και σαν εργατικό κέντρο γενικότερα. Στην ουσία προωθεί και αυτή η κυβέρνηση, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, τη ζωή λάστιχο για τους εργαζόμενους, όπως και όποτε βολεύει, και αντί να κάνει το αυτονόητο που είναι μόνιμες προσλήψεις, αυτές που έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι, οι ασθενείς και αυτό που θα μπορεί να ανταποκριθεί στο πλαίσιο αυτό που λέμε για την υγεία του λαού, στην ουσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους εργαζόμενους του χώρου αυτού και να τους κάνει τη ζωή λάστιχο στην κυριολεξία. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά τα μέτρα, και ας σταματήσει η κυβέρνηση να λέει ότι τα μέτρα αυτά θα σταματήσουν το 18 τα μνημόνια, μπορεί να σταματήσουν τα μνημόνια, αλλά θα είναι μνημόνιμα τα μέτρα. Εμείς αυτό λέμε και αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι ξενοδοχοϊπάλοι που ξέρετε τώρα τελείωσε η σεζόν. Έχουμε στηθεί στις ουρές του ΟΑΕΔ για 360 ευρώ για 3 μήνες και 5 ημέρες. Ενώ υπάρχουν λοιπόν λεφτά τα οποία η κυβέρνηση αυτή τα δίνει στο ΝΑΤΟ 2 δις κάθε χρόνο για τους ανέργους, που δεν είναι η δικιά μας επιλογή να μένουμε άνεργοι, δεν υπάρχουν, να αυξηθούν στα 600 ευρώ που λέμε εμείς το επίδομα ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα, και ενώ έχει τελειώσει η σεζόν, οι ξενοδοχοϊπάλοι μετράνε στην ουσία τη δεκάρα και πώς θα περάσουν το χειμώνα αυτόν τον δύσκολο, αφού έχει αυξηθεί η ΔΕΗ, η φορολογία, τα ένφια, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Έχουμε έρθει λοιπόν εδώ να δώσουμε το δικό μας μήνυμα αντίστασης και αντίδρασης σε όλο αυτό που στείνεται στις πλάτες μας και να πούμε ότι πλέον ο κόσμος θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματα και να ξεσηκωθεί. Τα νέα μέτρα που έρχονται, είτε αυτό είπαμε αφορά το νομοσχέδιο αυτό για τους γιατρούς, που θα πρέπει άμεσα και εμάς να μας ενδιαφέρει, είτε αυτό αφορά το συνδικαλιστικό νόμο και κατά πόσο. Κατά διαστήματα βλέπουμε διάφορες κοινωνικές τάξεις, διάφορα επαγγέλματα και θέλαμε να μας πείτε και την νέα άποψή σας ό,τι αφορά το επίδομα αλληλεγγύης. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα ξεκινάει από κάπου ο μύτος της Αριάνθης για να εξελιχθεί και στις υπόλοιπες ομάδες. Πάντα δηλαδή ξεκινάει από έναν κλάδο ώστε να μην υπάρχει ο γενικός ξεσηκωμός. Άρα μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι κοιτάξτε, εμένα δεν με αγγίζει γιατί είμαι γιατρός. Αλλά ξέρετε ότι όταν πιάνει το διπλανού σπίτι η φωτιά, θα πιάσει και το δικό μας. Για το επίδομα αλληλεγγύης, τι να πούμε. Έχουν πάρει τόσα πολλά λεφτά που εμείς δεν λέμε να μην δοθούν. Εννοείται πως θα διεκδικήσουμε και να πάρουμε παραπάνω, αλλά στην ουσία κόβονται τόσα επιδόματα από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που είναι κοροϊδία και στάχτη στα μάτια το κοινωνικό μέρισμα που υπόσχεται η κυβέρνηση από τη στιγμή που φορολιστεύει καθημερινά αυτούς τους ανθρώπους. Σε ό,τι αφορά γενικά την κοινωνία, εσείς βλέπετε να αντιδρά σε όλα αυτά τα μέτρα που προαναφέρατε?
Κοιτάξτε, δυστυχώς να το πούμε ότι οι αντιδράσεις δεν είναι αναμενόμενες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παίζει καλά το ρόλο της. Το ρόλο ότι πίστεψε ένας κόσμος ότι μια αριστερή κυβέρνηση θα φέρει την αλλαγή. Πολλοίς κόσμος έχει απογοητευτεί. Έχει αυτό που λέμε αποκτήσει μια εντύπωση και μια εικόνα μυρολατρείας όσο αφορά μια παθητική στάση σε αυτά που δέχεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνεί ή ότι ανέχεται αυτά τα μέτρα. Εμείς είμαστε εδώ και αυτό που είπα και στην αρχή. Να πούμε ότι υπάρχει λύση, υπάρχει ανάσα στα προβλήματά του, αρκεί και αυτός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να σηκωθεί, να ξεσηκωθεί στην ουσία και να αντιπαλέψει όλα αυτά τα μέτρα. Γιατί δεν υπάρχει διέξοδο σήμερα ότι θα κάτσουμε και θα λυθούν τα προβλήματα από μόνα τους. Δεν υπάρχει δηλαδή προοπτική. Θα πρέπει να πάρει και αυτός μέρος στον δρόμο του αγώνα. Ποια σωματεία συμμετέχουν στο σημερινό συλλαλητήριο, έχετε κάποια στοιχεία? Λοιπόν, είναι το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων και Σερβιτορών ΚΟ, είναι η ιδιωτική, ο συνταξιούχων, η Βίταλ Μέδο Δεκανήσου, γενικότερα το Σωματείο, ο Σύλλογος Γυναικών, οι αγρότες, αν δεν κάνω λάθος, τα σωματεία που συμμετέχουν στις κινητοποίησεις κάθε φορά. Με την υγεία να αποτελεί την κορυφαία μεταξύ των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Αρχής και προκειμένου να ενισχυθούν οι ανάλογες δομές στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου και να μειωθούν οι υφιστάμενες ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους τους, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάκος, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του ΕΚΑΒ, υπέγραψε την απόφαση ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020 της πράξης προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4x4, μια κινητής μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 829.560 ευρώ. Ο Δήμος ΚΟ μειώνει και διαγράφει αναπερίτω στα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις που σταμάτησαν τη λειτουργία τους προσωρινά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του σεισμού της 21ης Ιουλίου του 2017. Για το σκοπό αυτό, καλεί όλες τις επιχειρήσεις να καταθέσουν αίτηση, προσκομίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έως την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για την ελάφρυνση μείωση των τελών τους που αφορούν στους κοινόχρηστους χώρους, μίσθωμα παραλίων κτλ. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που βρίσκεται επί της ακτής Κουντουριώτη 23 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2242-025-462. Το κτήμα Τριανταφυλλόπουλου γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Ενοτουρισμού την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα με ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές και άλλες πολλές εκπλήξεις. Ενώ παράλληλα, δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκη Μηταρέα θα παρουσιάσει το βιβλίο της με κρασί και ελληνικά στις 12 το μεσημέρι. Επίσης θα γίνουν ομιλίες για το κρασί, τον ενοτουρισμό και τη μαγειρική που θα ακολουθήσουν συμβουλές για να μάθουμε και να συνδυάζουμε το φαγητό μας με το κρασί. Η Νίκη Μηταρέα θα παρουσιάσει συνταγές από το βιβλίο της μαγειρεμένες με τοπικά προϊόντα της ΚΟ. Ομιλία με τον θεολόγο εκπαιδευτικό Θεόφιλο Μουζουράκη με θέμα το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Δωδεκανήσου θα πραγματοποιήσει ο Πνευματικός Όμιλος ΚΟ Ονοφιλητάς την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην Πνευματική Εστία της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟ Κενησίρου. Το Σάββατο, 11 του μήνα, εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Μινά του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός του Ησυχαστήριου Βορύνας ΚΟ. Σήμερα το απόγευμα στις 4 θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιώδου Μητροπολίτη μας κυρίου Ναθαναήλ. Ενώ την κυριώνυμον ημέρα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Προετοιμάζεται πυρετοδός για να συμμετάχει στο Arnold Classic στην Αμερική. Ο πρωταθλητής και συμπατριώτης μας στο bodybuilding, Μιχάλης Κεφαλιανός, υπό την καθοδήγηση του προπονητή του Δαβίδ Μπαλάσα. Με αφορμή τη συμμετοχή του πρωταθλητή bodybuilding Μιχάλη Κεφαλιανού στο Arnold Classic στο Κολόμπο της Αμερικής, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του από τον προπονητή του Δαβίδ Μπαλάσα. Πίσω, πάνω. Ξεκινήσαμε προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα, ο οποίος θα γίνει στο Κολόμπο, Οχάιο, στην Αμερική, τον επόμενο Μάρτιο. Ο Μιχάλης έχει ασύρρευτες δυνάμεις και θα επανέλθει πολύ γρήγορα και θα πάμε και πάρα πολύ καλά. Μιχάλη, τι έχεις να πεις? Αυτό που έχει πει ο Μαϊκάιν από εδώ, έτσι πολλά σας, έτσι είναι όλα αυτά. Έχω μπει σε πολύ καλό δρόμο τώρα, μια καλή προετοιμασία.
από τώρα που μετράμε 4 μήνες, περίπου 4,5 μήνες, θα παίξουμε στο Χάιο Κολόμπος στην Αμερική. Είναι από τα καλύτερα events που γίνονται στην Αμερική. Είναι το Arnold Classic, έτσι λέγεται, του Arnold Schwarzenegger, στην ουσία του αγώνας. Και επειδή είναι τιμή μας για όλους μας και για μένα και για Τικό και για τον Δαβί, ότι μας έκανε invitation για να βάλω απέναντι στην πρόσκληση. Δηλαδή ο Άρνου είναι ο ίδιος. Ο ίδιος ο Άρνου. Γιατί είναι 30 χρόνια τα γενέθλια του Άρνου Κλάστη στο Χάιο Κολόμπος. Και γι' αυτό από τους 15 αθλητές, ένα από αυτούς είμαι και εγώ μέσα. Ωραία. Να κάνουμε και μία άσκηση να δείξουμε πώς γυμνάζεται ο Μιχάλης. Πάμε μία δικέφαλα να αλλάξει. Πολύ καλά. Ωραία. Ωραία. Yeah. Άλλη μία. Θέλω να πω ότι αυτό το όνομα που κάνουμε δεν είναι μόνο για άτομα τα οποία ασχολούνται με bodybuilding. Μπορεί να κάνεις φυσική κατάσταση. Υπάρχουν αρκετά μηχανήματα τα οποία βοηθάνε την καρδιά να λειτουργήσει καλύτερα, την κυκλοφορία του αίματος, την ενδυνάμωση, σύσφυξη για γυναίκες και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Από 14 χρονών μέχρι όσο πάει. Τώρα ο Μιχάλης μας είναι σε άλλο επίπεδο, είναι στο αγωνιστικό. Πολλοί θα βλέπουν και θα λένε πω, εκεί έχει μόνο τέρατα και αυτά, δεν είναι έτσι. Τα τέρατα έχουν μικρή ψυχή όμως. Και είναι για όλο τον κόσμο. Θα με χαλήσει. Και από τη δικιά μου τη μεριά έχω να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ντρένε μου για όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Σε αυτή την πορεία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τα αυτά που έχει πει ο Ντρένε μου ισχύουν όλα. Δηλαδή δεν είναι το πόδι πίτι μόνο για μένα δηλαδή. Είναι για όλο τον κόσμο. Είναι για δυνάμωση, για ψύχωση και τα πάντα. Το bodybuilding πλέον δεν υπάρχει παρεξηγημένο. Παλιά το λέγανε, το παρεξηγούσαν κάπως. Τώρα πλέον όχι, έχει μπει καλά μέσα στη ζωή μας το bodybuilding. Είναι για όλο τον κόσμο. Άλλοι μπορεί να θέλουν να γίνουν πιο μεγάλοι, άλλοι θέλουν να, να είναι πιο μικροί, να είναι αυτό, να είναι fitness, να νιώθουν ωραία. Γι' αυτό το bodybuilding πλέον έχει μπει στη ζωή μας. Αυτό έχω να πω. Και είναι και υγεία, έτσι. Για να προσέχουμε πάνω από όλα αυτό το φαγητό, κάνουμε τα αερόβια μας. Να έχουμε καλύτερη υγεία, να μην έχουμε προβλήματα με την καρδιά μας και γενικά προσέχουμε, δεν πίνουμε αλκοόλ. Και πάνω απ' όλα να δυναμώσουμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή να νιώθουμε ωραία πάνω απ' όλα. Αύριο Σάββατο στο Βενετόκλειο της ΕΡΟ θα πραγματοποιηθεί ο σημαντικός πρώτος αγώνας για το κύπελο Ελλάδας στο μπάσκετ με αμαξίδιο με το Γυμναστικό Σύλλογο Δωδεκανήσου να αγωνίζεται με τον ύφεστο πατρόν. Το διήμερο 13 και 14 Νοεμβρίου θα γίνει προεπιλογή των νεαρών αθλητών στο στάδιο Ανταγόρας της ΚΟ. Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Μιχάλης Αδαμάκης καλεί όλους τους ποδοσφαιριστές γεννηθέντες στα έτη 2002-2003 και 2004-2005 στην προπόνηση προεπιλογής προκειμένου να επαναδρώσουν τις μεικτές ομάδες Δωδεκανήσου νέων και της ποδοσφαιρικής περίοδου 2017-2018. Το πρόγραμμα των αγώνων του Βορείου Συγκροτήματος σε όλες τις κατηγορίες θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της Τεχνικής Επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχή στη μεικτή νέων έχουν οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 1η-1η-2002 μέχρι και 31/12/2003. Και φυσικά να έχουν την ελληνική υπηκότητα καθώς επίσης και το απαραίτητο δελτίο αθλητικής ιδιότητας της ΕΠΟ. Με αρή συννεφιά προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-18 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, το φαρμακείο που εφημερεύει σήμερα στην πόλη μας είναι του κυρίου Σεβαστιανού Καβουκλή στην Ελευθερίου Βενιζέλου 21 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2242-0-28397. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.